Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 26 Μαΐου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel με μία είδηση που μάλλον θορυβεί τους εργαζόμενους και αφορά ένα πρώτο βήμα άρσης της μονιμότητας της ΔΕΚΟ με τον ΟΤΕ να πρωτοστατεί και βέβαια έπεται συνέχεια. Μία είδηση που προκαλεί συναγερμό σίγουρα στην ΓΕΣΕΑ, όπως τουλάχιστον επισημαίνεται από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που προηγήθηκαν του δικού μας τοπικού δελτίου. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όπως επίσης συνεχίζει να προκαλεί το γεγονός ότι μετά τα κινέζικα σίδερα και τα κινέζικα υφάσματα, πλέον έχουμε και την ανάκληση της ηλεκτρικής σκούπας Alaska VSE 1410 που είναι κινέζικης και εκείνη προέλευσης. Επισημαίνεται λοιπόν η προσοχή προς τους όλους τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει αυτού του τύπου, αυτού του είδους την σκούπα. Και αν αυτές είναι δύο ειδήσεις που εμείς απομονώσαμε και ιδιαίτερα απασχόλησαν τον ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης της χώρας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η δική μας τοπική πραγματικότητα μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Σε ποινή φυλάκιση 16 μηνών για τον Σανδραμάνη Σημεών και 8 μηνών για τον πρώην Δήμαρχο Μαρόνιας Αριστομένη του Αναστασίου, καταδίκασε σήμερα το δικαστήριο τους δύο άνδρες που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της πλαστογραφίας και της νόθευσης εγγράφου. 786 ευρώ κρίθηκε να πληρώσει μια άνεργη μητέρα με 6 παιδιά. Πρόκειται για χρωστούμενα από το 2001, δηλώνουν στο Art Channel οι υπεύθυνοι της ΔΕΗ. Άμεση απέλαση για δύο λαθρομετανάστες, υπηκόους Βουλγαρίας και Τουρκίας αντίστοιχα, αποφάσισε το μεσημέρι το δικαστήριο. Ο ένας εκ των δύο υποστήριζε ότι ήταν υπάλληλος του προξενείου της Άγκυρας. Στη γυναική ομορφιά ήταν αφιερωμένη η χθεσινή εκδήλωση της ΧΕΝ, με ομιλήτρια την πρόεδρο της ΔΕΠΑΚ, Σοφία Μενεσελίδου. Από το δικαστικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, προέρχεται η σημερινή μας είδηση, η πρώτη είδηση, σε ποινή φυλάκιση 16 μηνών για τον Σανδραμάνη Σημεών και 8 μηνών για τον πρώην Δήμαρχο Μαρόνιας, Αριστομένη Παναστασίου, καταδίκασε σήμερα το δικαστήριο τους δύο άνδρες που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της πλαστογραφίας και της νόθευσης εγγράφου. Το δικαστήριο τους αναγνώρισε, το οποίο δίκασε βέβαια την υπόθεση και αποφάνθηκε για αυτή σε δεύτερο βαθμό, αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών για τον Σανδραμάδη Σημεών και 8 μηνών για τον πρώην Δήμαρχο Μαρόνιας, Αριστομένη Παπαναστασίου καταδίκασε σήμερα το δικαστήριο τους δύο άντρες που αντιμετώπισαν την κατηγορία της πλαστογραφίας και νόθευσης εγγράφου. Κατηγορούνταν για πλαστογράφηση, για πλαστογραφία και νόθευση εγγράφων. Συγκεκριμένα στο Δήμο Μαρόνιας είχε προκηρυχθεί θέση κάποιων εργατών είχαν προκηρυχθεί θέσεις εργατών καθαριότητας, όπου κριτήριο για την πρόσληψη των υποψηφίων ήταν η